Σήμερα έγινε ένα πρωτοφανές γεγονός για αυτό τον ιστορικό χώρο στον οποίο βρισκόμαστε, την αίθουσα πολιτισμού και πολιτικής Ρήγας Βαλεστινλής, όπου τα τελευταία 5,5 χρόνια έχει στεγάσει αναρρύθμιτες εκδηλώσεις πολιτικές, πολιτιστικές. Εδώ έχει κάνει την τελευταία του ομιλία ο Κωνσταντίνος Δοσιποτόπουλος. Από εδώ παρελάβουν συνέχεια άνθρωποι όπως ο Γιώργος Κοντογιώργης, βουλευτές, υπουργοί, κατά τύχην και ορισμένοι οι οποίοι είναι και σήμερα υπουργοί. Δεν επερώμαστε γι' αυτό, αλλά πέρασαν και αυτοί από εδώ. Ακόμα και ο Βαρουφάκης, ακόμα και ο Νίκος Κοντιάς, οι οποίοι απεμπόλυσαν αυτά τα οποία έλεγαν σε αυτή την αίθουσα. Όμως φτάσαμε σήμερα μέσα από νομικά τεχνάσματα, διότι δεν υπάρχει πραγματική νομική βάση, νομικά τεχνάσματα τα οποία μας γεννάνε προβληματισμούς για το τι συμβαίνει με το σύστημά μας στην Ελλάδα, πώς είναι δυνατό δηλαδή να φτιάνεται μια ολόκληρη μηχανή ώστε να εξωστούμε από αυτό το χώρο, από ένα χώρο που ενοχλεί και τα μεγάλα πολιτικά συμφέροντα, διότι εδώ όπως είναι γνωστό αυτός ο χώρος, χθες για παράδειγμα είχαμε μια συγκέντρωση με ομιλητές, τον Άγγελο Συρίγο, τον Σάβα Καλεντερίδη και τον Λάμπρο Καλαρίτη για την Τουρκία και τις τουρκικές εκλογές. Μεθαύριο θα έχουμε εκδήλωση με τον Μιχάλη Μερακλή, την άλλη εβδομάδα με τον Σωτήρη Σόρογκα. Έχουμε δηλαδή ένα χώρο που αποτελεί στο κέντρο των Αθηνών τον σημαντικότερο πολιτικό και πολιτιστικό χώρο που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια. Σε αυτόν λοιπόν το χώρο ήρθαν σήμερα να κάνουν έξωση με, όπως σας είπα, αιτιάσεις και αιτιολογίες οι οποίες είναι εντελώς αστήριχτες και οι οποίες αναδεικνύουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που δεν αφορά μόνο μας. Πρώτο, ότι όλες οι διαδικασίες έχουν γίνει πλέον μετά την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ και τους δύο τελευταίους νόμους που πέρασαν, το 17 και ο τελευταίος τον Ιανουάριο του 18, που δεν προστατεύουν καθόλου πια τους ενοικιαστές. Άρα γίνεται κάτω από συνθήκες εξπρές έξωση των ενοικιαστών. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι εδώ έχει μεταβληθεί το κέντρο της Αθήνας σε χώρο όπου διάφοροι αετονίχηδες ανοίγουν Airbnb, δηλαδή αυτούς τους χώρους έτσι, κατοικίας της σύντομης που δεν πληρώνουν και φόρους, και έχουν μεταβάλει το κέντρο της Αθήνας σε μια κόλαση όπου κοιτάνε οι ιδιοκτήτες, όταν μάλιστα προέρχονται και στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ ο χώρος αυτός έχει οικοδομηθεί από την εταιρεία Σκαπανεύς, στην οποία κάποτε ήταν ακόμα και ο πατέρας, αναφέρεται ότι ήταν και ο πατέρας του κυρίου Τσίπρα, και είναι ο κύριος Παράσχης σήμερα που είναι εδώ κληρονόμος. Εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα γι' αυτό, έχουμε να πούμε μόνο ότι γίνεται μια προσπάθεια να διωχθεί και να φημωθεί μια πολιτική φωνή και μια φωνή πολιτισμού που δεν υπάρχει σήμερα. Τι να αναφέρω, τους εκατοντάδες ανθρώπους που έχουν περάσει από το Στάθη Σταυρόπλο που ήταν και εδώ σήμερα να μας υπερασπίσει, ήταν εδώ σήμερα ακόμα και πρώην βουλευτές όπως η Ελένη Σωτηρίου που είναι πρώην προς τιμήν της βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι από τους ελάχιστους που ακολούθησαν αυτό το δρόμο, και δεκάδες άλλοι άνθρωποι, ο Βασίλης Καραποστόλης, ανέφερα πριν τον Γιώργο Κοντογιώργη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται σε αυτό το χώρο διότι είναι ο μοναδικός στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το χώρο θέλουν να τον κάνει να συγγύσει. Εμείς σήμερα δώσαμε ήδη ένα πρώτο δείγμα της έμπρακτης αντίστασής μας σε αυτή την πολιτική. Αρνηθήκαμε να δεχτούμε τη διαδικασία αυτή της έξωσης. Είπαμε ότι θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε κάποιες διαδικασίες, όταν μάλιστα, και αυτό είναι το σκάνδαλο που δεν το ξέρει ο κόσμος, μέσα σε ένα μήνα πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δίκη και υπάρχει και η ανακοπή, για όσους ξέρουν λίγο τα νομικά, τον Οκτώβριο. Οι ιδιοκτήτες τι θέλουν, να μας έχουν διώξει πριν να γίνουν όλα αυτά, ώστε να υπάρχει τετελεσμένο.
Όμως εδώ δεν είναι ένας απλός χώρος. Εδώ στεγάζεται η εταιρεία μελέτης ελληνικού πολιτισμού με πρόεδρο τον Σωτήρη Σόρογκα, που εκδίδει το περιοδικό Νέος Λόγιος Ερμής. Εδώ εδράζεται, έχει έδρα το περιοδικό Άρδιν, που εκδίδεται από ομώνυμο σωματείο. Εδώ έχει έδρα και το πολιτικό κόμμα κατατεθειμένο στον Άριο Πάγο, Άρδιν. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν πρόκειται να δεχτούμε να περάσει με μια λογική τέτοια που εξυπηρετεί οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα τα οποία είναι διαφανή.